have reached the eighth session, which will be in Swedish. Andreas asked me by mail if I could think of chairing a session called In Absentia. I was wondering whether it meant my own absence or somebody else's absence, but then he explained it to me. We have three papers in this session, and we start with Vaso Piazzica, The Aim Justifies the Means, Reflections of Wall Painting in the Pictorial Vase Painting of Mycenae. Please. Πριν ξεκινήσω, θέλω να ευχαριστήσω την Επιστημονική Επιτροπή και ιδιαίτερα τον Ανδρέα Γραφόπουλο για την φιλοξενία και τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Βίλια και την κυρία Μαρινάκη και τον κύριο Βουλότη που μας έφυγε, δεν πειράζει. Και όλοι όσοι συμμετέχουν και τους ευχαριστώ. Έτσι κάνει αυτό. Έτσι κάνει. Λέει το κλίμα του και φεύγει. Βετέρα. Η πρώτη παρατήρηση των αντανακλάσεων της ζωγραφικής εικονίαμα στην εικονιστική αγιογραφία ανάγεται στην αυγή της αρχαιολογικής ιστορίας των Μυκηνών. Το έχετε δει ήδη βέβαια. Το 1896 ο Χρήστος Τσούντας δημοσίευσε ένα άρθρο στην αρχαιολογική εφημερίδα προκειμένου να παρουσιάσει ένα έβριμα που εξακολουθεί να είναι μοναδικό. Μια νεστολιθική στήλη, καλυμμένη με εικονίαμα και ζωγραφισμένη, η οποία είχε βρεθεί να κλείνει το στόμιο του παραθαλάμου ενός εκ των θαλαμωτών τάβων στις Μυκήνες. Ο Τσούντας δεν μπορούσε παρά να παρατηρήσει την μεγίστη ομοιότητα που παρουσίαζε η μεσαία ζώνη της στήλης, που φέρει παράσταση κομπής οπλητών, με την αντίστοιχη παράσταση στη δεύτερη όψη ενός άλλου σπουδαίου ευρήματος, του λεγόμενου κρατήρα των πολεμιστών, που είχε ήδη αποκαλύψει ο Ερίχος Λίμα 20 χρόνια πριν, το 1876, στην Ακρόπολη των Μυκηνών. Και στα δύο έργα, σε παρόμοια κλίμακα, αποδίδονταν 5 πολεμιστές με υψωμένα δόρατα και ασπίδες. Η απλή σύγκριση των δύο εικόνων δεν άφηνε αμφιβολία ότι το ίδιο πρόσωπο ζωγράφησε και τα δύο. Και πράγματι έχει διατυπωθεί η σκέψη ότι δεν έχουμε ένα κοινό ζωγράφο, το γράφον Χέιβερμιτ και Καραγιώτης, ότι είναι το ζωγράφο της στήλης. Αυτή η ιστορική συγκυρία σφραγίζει με τον καλύτερο τρόπο όλο τον μεταγενέστερο προβληματισμό για τη σχέση που ανοιχνεύεται ανάμεσα στην εικονιστική αγιογραφία και την επιτυχία ζωγραφική. Η μελέτη των εικονιστικών αγίων από τις Μυκήνες και η σχέση τους με τις σύγχρονες τυπογραφίες οδηγεί σε τρεις βασικές θέσεις που θα υποστηρίξω στη σημερινή παρουσίαση με ενδεικτικά παραδείγματα. Και η έμφαση εδώ είναι στο ενδεικτικά, διότι το υλικό είναι μεγάλο και εδώ παρουσιάζουν πολύ ενδεικτικά κάποια πράγματα. Πρώτον, ότι πράγματι διαπιστώνονται αντανακλάσεις της επιτύχειας ζωγραφικής στην αγιογραφία των Μυκηνών. Δεύτερον, ότι δεν υπήρχαν μόνο αντανακλάσεις της τυπογραφίας στην κεραμική, εν τέλει ίσως αναμενόμενες στο πλαίσιο του κοινού πολιτιστικού ορίζοντα, αλλά ενίοτε πιστή αναπαραγωγή, που δεν μπορεί, είπαν, να οφείλεται στη δράση προσώπων που κινούνταν με άνεση και στα δύο μέσα, αν όχι κατά κανόνα, πάντως όχι με μεμονωμένη εξαίρεση το ζωγράφο της στήλης. Τρίτον, και ως συνέπεια των προηγουμένων, ότι η ζωγραφική γινόταν αντιληπτή ως έννοια που υπερέβαινε τον υλικό φορέα της και δεν καθοριζόταν από αυτόν. Δεν είναι δηλαδή εν τέλει ουσιώδης στον μυκηναϊκό κόσμο η διάκριση μεγάλης και μικρής κλίμακας ζωγραφικής, και οπωσδήποτε δεν υφίσταται η διάκριση υψηλής και ταπεινής ζωγραφικής αξίας για τα έργα της τυπογραφίας και της αγιογραφίας, που είναι ένα κόνσεπτ, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο σύγχρονο που έχουμε ίσως επιβάλει στο μυαλό αυτό. Ο υπότιτλος λοιπόν της σημερινής ανακοίνωσης θα μπορούσε να είναι προς υπεράσπιση της ζωγραφικής αξίας της εικονιστικής κεραμικής. Δύο λόγια προηγουμένως για το υλικό που μελετώ κατά εξοχήν τώρα, τα εικονιστικά αγεία των Μυκηνών. Η εικονιστική κεραμική που έχει έρθει στο φως στις Μυκήνες συνιστά ένα σύνολο εξαιρετικά σημαντικό, αφενός διότι προέρχεται από την ανακτορική έδρα που αναμφίβολα διαδραμάτισε έναν πρωτεύοντα ρόλο στο ιστορικό γίγνεσθε της σύστερης εποχής του Παλαιού στο Αιγαίο, δεν λέω τον πρωτεύοντα, είναι μια θα ήθελα,
αφετέρου, γιατί πρόκειται για ένα σύνολο από πολλές απόψεις αντιπροσωπευτικό και άρα πολύτιμο για τη συναγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Πρόκειται καταρχήν για μια πολυάριθμη ομάδα αντικειμένων που συνεχίζει να αυξάνεται καθώς προχωρούν οι δημοσίευσεις των παλαιών ανασκαφών και συνεχίζουν ορισμένοι να σκάβουν, όπως η κυρία του Ναβίτου, στις Μικίνες, στα Μοντάρι κι άλλα, και ήδη αριθμεί επάνω από 650 δείγματα. Βεβαίως, ο αριθμός αυτός συνιστά ένα ελάχιστο ποσοστό του συνόλου της κεραμικής παραγωγής στις Μικίνες, πολύ λιγότερο μάλιστα από το 1% της γραπτής. Ωστόσο, ο αριθμός είναι σημαντικός σε σχέση με άλλα σύνολα εικονιστικής κεραμικής. Αναφέρω συγκριτικά ότι οι Βερνιούλ και Καραγιώργης στο κορυφαίο έργο τους για τον εικονιστικό ρυθμό δημοσιεύουν 891 αγκία και όστρακα από την Υπηρετική Ελλάδα και το Αιγαίο, την Κύπρο και την Αιγαίος Ανατολή, πολλά μάλιστα από τις Μικίνες, και στη δημοσίευση του Åkerström για τα εικονιστικά αγκία από το εργαστήριο στο Μπερβάτι δημοσιεύονται, περιλαμβάνονται περίπου 300 κομμάτια. Αυτά σας τα αναφέρω συγκριτικά ως όρκορα, για να έχετε μια εικόνα για τους αριθμούς. Τα αγκία και όστρακα των Μικινών προέρχονται από όλες τις φάσεις της εξέλιξης του εικονιστικού ρυθμού, από την Ιστερεολαδική 2 περίοδο ως την Ιστερεολαδική 3Γ ύστερη φάση. Επί το πλήσον έχουν βρεθεί σε οικιστικές επιπόσεις, με συντριπτική προτίμηση στην κατανάλωσή τους σε ένα ποσοστό 80% εντός της Ακρόπολης. Η χρήση τους επιβεβαιώνει αναμφίβολα τον γενικό κανόνα του μικηναϊκού κόσμου ότι τα εικονιστικά αγκία δεν προορίζονται για ταφική χρήση και σπανίως καταλήγουν σε τάφους οπτερίσματα, ενίοτε μάλιστα στη μέση στερεολαδική 3Γ περίοδο φαίνεται, και αυτό το έχουμε ως ένδειξη, όχι ως απόδειξη να το τονίσω, αλλά είναι μια σημαντική παράμετρος, ότι κάποια χρησιμοποιήθηκαν ως σήματα επί του τάφου. Αυτό πώς το συνάδουμε, θα κάνω μια παρένθεση εδώ. Επί το πλήσον τα μικηναϊκά αγκία στις Μικίνες τα βρίσκουμε σε όστρακα μέσα σε τυχώσεις, όπως ανέφερα ήδη. Στις σπάνιες περιπτώσεις που έχουν ακέραιο αγκείο, σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο προστατεύτηκε ή ήταν συνολικά μαζί. Δηλαδή, ο κρατήρας των πολεμιστών, ας πούμε, η κυρία Φρέντς και η καταγγελία από μοχιστικά, υποστηρίζει ότι πρέπει να ήταν ένα σχήμα που έμεινε κατά χώρο μας πιο λίγο. Ναι, κι άλλο. Το γεγονός ότι προέρχονται κατ' εξοχήν από. Α, σας το διάβασα αυτό, δεν είναι στην Ιταλία. Ναι, όχι. Το γεγονός ότι προέρχονται κατ' εξοχήν από οικιστικές εντυπώσεις εξηγεί και τη θρασματική κατάσταση διατήρησής τους, σε διαμετρική αντίθεση με τα εικονιστικά αγγεία, κυρίως κρατήρες, που πολύ ωραία μας έδειξε ο Άγγελος, που εισήκθησαν στην Κύπρο και την Ανατολή, όπου είχαν κατ' εξοχήν ταφική χρήση. Και έτσι εδώ έχουμε το εξής. Στη χώρα που τα παράγει, στην περιοχή που τα παράγει στην Αγωλίδα, δεν έχουμε θρασματικά σε πολύ μικρά κομμάτια, εκεί που καταλήγουν τα έχουμε ακέραια και εκεί γεννιέται, ας πούμε, και, αυτός ο μύθος, φυσικά και η Αδέλεια Μάγεται, αλλά είναι σημαντικό να τονιστεί αυτό το πραγματικό γεγονός. Ειδικά πάντως στις Μικίνες, η αποσπασματικότητα των εικόνων αντισταθμίζεται από τη μεγάλη ποικιλία στη θεματολογία των παραστάσεων, αλλά και στην τεχνοτροπική και σχεδιαστική εκτέλεσή τους. Οι τυποποιημένες και σχηματοποιημένες δημοφιλείς παραστάσεις των ονειδρών με άρματα και άλογα που εμφανίζονται σε εικονιστικά αγκεία των Μικινών βρίσκουν σημαντικές αναλογίες σε σύγχρονες τυπογραφίες από την ίδια θέση. Δεν πρόκειται μόνο για θεματολογική συνάφεια, αλλά και για ομοιότητα στην εκτέλεση των θεμάτων. Όπως θα δούμε, η ομοιότητα επιτείνεται από το γεγονός ότι οι τυπογραφίες, τουλάχιστον αυτές που χρησιμοποιώ εδώ για να σας δείξω συγκριτικό υλικό, είναι μικρογραφικές και οι μορφές εκτελούνται σε κλίμακα πολύ κοντινή σε αυτή των μεγάλων εικονιστικών κρατήρων. Αναφέρεται στην περίληψη ότι ένας μεγάλος εικονιστικός κρατήρας μπορεί να μας δώσει ένα μήκος ζωφόρου έως και ένα μισή μέτρο, ας πούμε. Οπότε δεν είναι αμεληταίο το δίζω σαν μέγεθος συνολικό. Στη λεγόμενη περιοχή του Πίθου, έξω από το δυτικό πρόπυλο προς το Μέγαρο, ο Τσούντας εντόπισε θράσματα τυπογραφιών που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων σκηνή με άρματα, μεμονωμένα άλογα και υποκόμους. Σε ένα τυπογραφικό θράσμα διακρίνεται ένας υποκόμος να στέκει πίσω από το άλογο, σκηνή που παραπέμπει ευθέως σε ένα όστρακο μέσης 3Γ με παρόμοιο διάκοσμο, αν και στον εικονιστικό ρυθμό είναι σπάνια η περίπτωση να επικαλύπτονται με αυτόν τον τρόπο δύο διαφορετικά θέματα προκειμένου να δημιουργηθεί η αίσθηση του βάθους. Βέβαια, έχουμε και παραδείγματα με τα άλογα που το ένα είναι πίσω από το άλλο, αλλά εδώ έχουμε δύο διαφορετικούς άξονες σε έναν άλλο τρόπο. Πλέον εντυπωσιακό και πληροφοριακό είναι το απόκτημα τυπογραφίας που συνελέγει έντονα καμένο στην απόλυση του κατηφορικού διαδρόμου από το ανάκτορο στο θρησκευτικό κέντρο,
κοντά στη θύρα που χώριζε το διάδρομο από την επικλινή πομπική οδό. Η τοιχογραφία με το άρμα βρισκόταν στα δεξιά του κατερχομένου, επί του ανατολικού τοίχου, με κατεύθυνση προς τη θύρα, δίνοντας έτσι και μία πιθανή ένδειξη για την κατεξοχήν κατεύθυνση που θα ακολουθεί το στη διαδρομή αυτή. Το τμήμα της παράστασης που σώζεται και το έχω επεξεργαστεί εδώ στον υπολογιστή για να διακρίνεται κάπου καλύτερα, φυσικά λάβοντας έτσι τα φυσικά χρώματα, διατηρεί μεγάλο μέρος του αλόγου και του δίφρου του άρματος και τους αναβάτες, καθώς και έναν πεζό συνοδό που ακολουθεί το άρμα. Η απόδοση της παράστασης γίνεται με έναν τρόπο πανομοιότυπο με αυτόν στους εικονιστικούς κρατήρες, εδώ βέβαια δείχνουμε ένα παράδειγμα από την Κύπρο γιατί είναι πληρέστερο, ώστε και πάλι όπως στην περίπτωση του ζωγράφου της στήλης, πρέπει κανείς εδώ να υποθέσει την εργασία ενός τοιχογράφου, που έχει, αυτό τουλάχιστον νομίζω εγώ, που έχει εργαστεί και ως αγιογράφος, ή πιο σωστά ενός δίγλωσσου ζωγράφου. Διότι είναι μια εικόνα αυτή της τοιχογραφίας που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ κανονική και πάρα πολύ κοντά σε ό,τι γνωρίζουμε από την εικονιστική αγιογραφία των κρατήρων. Ο ζωγράφος του άρματος ακολουθεί πιστά όλες τις σχεδιαστικές νόρμες που έχουν ήδη καθιερωθεί στην εστερεολαδική 3β στην απόδοση αυτού του τύπου της παράστασης. Δημιουργεί μια σκηνή κανονική, θα λέγαμε. Και μάλιστα κρίνοντας από το σωζόμενο τμήμα και το ύψος που δίνει στον πεζό συνοδό, θα υπήρχε ακόμη και αυτή η εντυπωσιακή και δυσερμήνευτη ισοκεφαλία που παρατηρείται στους εικονιστικούς κρατήρες, ανάμεσα στους επιβάτες και στους ψηλόλιπνους πεζούς συνοδούς. Οι αντανακλάσεις της επιτύχειας ζωγραφικής στην αγιογραφία είναι ιδιαίτερα προφανείς στις ασυνήθιστες θεματολογικές επιλογές που απαντούν σε ορισμένα εικονιστικά αγγεία. Αν και βεβαίως η διάδοση των εικόνων μπορεί να οφείλεται και σε άλλα χωρητά μέσα, παραδείγματος χάρη φάσματα, όσο και σε βιβλία προτύπων, pattern books, or sketchbooks, όπως αναφέρουν οι Βερνίνοι και Καραγιώργης. Τα ταυροκαθάψια, ή ο άρχος με το κονικό κράνος που εκτοξεύει δόρυ ή κυνηγετικό ακόντιο, είναι εικόνες σπάνιες στον εικονιστικό ρυθμό, αλλά γνωστές από μυκηναϊκές τοιχογραφίες. Πολύ ωραία μας έδειξε ο Άγγελος πώς βρίσκουμε το θέμα αυτό του άντρα που εκτοξεύει ακόντιο στην Κύπρο και στην Ανατολή. Στην περίπτωση αυτή είναι σαφές ότι ο αγιογράφος προσπαθεί στην περιορισμένη επιφάνεια του αγίου να ενσωματώσει τα βασικά στοιχεία μιας χαρακτηριστικής μεγαλύτερης σύνθεσης. Περισσότερο εντυπωσιακή είναι η ομοιότητα στην απόδοση κάποιων θεμάτων, ειδικά αυτών όπως ο τάβρος, που γρήγορα τυποποιήθηκαν εν ώψη της μαζικότερης παραγωγής τους για τις αγορές του εξωτερικού. Η ασυνήθιστη απόδοση ενός τάβρου σε ένα ρητό από την οντιοδυτική συνοικία των Μυκηνών, από έναν δεξιοτέχνη αγιογράφο που χρησιμοποιεί μάλιστα έναν λεπτότατο χρωστήρα εντυπωσιακής ακρίβειας, έχει περισσότερη ομοιότητα με την απόδοση των τάβρων στις τοιχογραφίες παρά στην εικονιστική κεραμική. Εκτός από τις σχεδιαστικές ομοιότητες που είδαμε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να τονιστεί ότι διάφοροι αγιογράφοι στην ιστορία του ρυθμού σε όλες τις σημαντικές φάσεις της εξέλιξής του, από την ιστερολαδική 3α2 ως και τη μέση ιστερολαδική 3γ, επιχείρησαν να εισάγουν ένα στοιχείο πολυχρωμίας με την υιοθέτηση επίθετης λευκής βαφής που θυμίζει τη χρήση χρωμάτων αλσέκο στις τοιχογραφίες. Οι αγιογράφοι δεν χρησιμοποιούν ποτέ τη λευκή βαφή ως χρώμα γεμίσματος, αλλά κυρίως για να τονίζουν με περιγράμματα και στιγμές τα διακοσμητικά θέματα, προσδίδοντάς τους ποικιλία χρωματική, αλλά και μια ποιότητα ανάγλυφη ενίοτε. Σας δείχνω δύο ενδιαφέροντα παραδείγματα από τις Μυκήνες. Κάτω δεξιά ένα μικρό όστρακο κρατήρα που εικονίζει ένα πουλί με ανοιχτά φτερά και γαμψά νύχια, ίσως αετός σε πτήση, μια εικόνα σπάνια στη μυκηναϊκή εικονιστική κεραμική. Και εδώ η λευκή βαφή, αλλά και η μάλλον τυχαία διχρωμία, λόγω ανομοιόμορφης όπτησης, προσδίδουν μια ιδιαίτερη γοητεία τα αυτά. Δείτε όμως και την τυπολογική πηξίδα από την περιοχή του Βωμού στο θρησκευτικό κέντρο, που ήταν ιδιαίτερα αγαπημένη του Μαΐου στην Γεωργία Μιλωνά, και εντυπωσιάζει χάρη στην σπάνια απόδοση της φίγκας, αλλά και για την αποφασιστικότητα του αγιογράφου στη σχεδίαση και την εντυπωσιακή χρήση της διχρωμίας. Ο αγιογράφος που αγάπησε ίσως περισσότερο από όλους την πολυχρωμία ήταν ο λεγόμενος ζωγράφος των ασπιδοφόρων από το επώνυμο Αγίου που έχει βρεθεί στην Τήρηθα. Έργα του έχουν βρεθεί επίσης στην Ιδέα και στην Έκοπη της Κύπρου. Πιθανότατα εργαζόταν για τον Άναχτα των Μυκηνών, λίγο πριν το τέλος της ανακτορικής περίοδου, στην ιστερολαδική 3β2 εποχή, αφού στις Μυκήνες έχουν βρεθεί περισσότερα από 20 αγγεία διακοσμημένα από τον ίδιο.
Προγράφιζε κατεξοχήν σκηνές με άρματα, ελάφια και πουλιά, με έναν τρόπο που συνδύαζε τη σχηματοποιημένη απόδοση αλλά και τη ζωντάνη των μορφών. Αγαπούσε την οποίδα τη λευκή βαφή και τη χρησιμοποιούσε με έναν τρόπο τόσο αναγνωρίσιμο, ώστε με ασφάλεια του αποδίδονται ακόμη και μικρότατα όστρακα. Δεν γνωρίζουμε αν επιχείρησε ή αν πρόλαβε να εργαστεί ως τυπογράφος, νομίζω όμως ότι μπορούμε ασφαλώς να συνάγουμε ότι επηρεάστηκε από τα τυπογραφήματα της εποχής του. Αν έπρεπε μόνο ένα αγγείο να συμβολήσει τη στενή σχέση της τυπογραφίας με την αγγειογραφία στην Αιγίνες, αυτό θα ήταν ασφαλώς ο κρατήρας των πολεμιστών που χρονολογείται στη μέση ιστοριολογική διαγράμμα και ήδη τον είδαμε σε σχέση με τη στήλη. Επανέρχομαι σε αυτόν γιατί είναι ένα από τα ελάχιστα εικονιστικά αγγεία στα οποία εφαρμόζονται με σαφήνεια εικονογραφικές αρχές γνωστές από την τυπογραφία. Καταρχήν είναι η μοναδική περίπτωση εικονιστικού αγγείου στην οποία οι δύο όψεις του αγγείου, η αναχώρηση και η άφηξη στη μάχη, μαρτυρούν χρονική αλληλουχία και άρα αφήγηση. Και έπειτα η παρουσία της γυναίκας στην αριστερή πλευρά της πρώτης όψης δίνει πάλι για πρώτη φορά μια αφετηρία που είναι τόσο χρονική όσο και τοπική. Είναι το σημείο από όπου ξεκινάει η δράση. Αφού λοιπόν πραγματικά τεκμηριώνεται η αντανάκλαση της επιτύχειας ζωγραφικής στην μικυναϊκή εικονιστική αγγειογραφία, θα είχε ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς την ιδέα ότι στα εικονιστικά αγγεία θα μπορούσαν να σώζονται οι αντανακλάσεις χαμένων τυπογραφιών. Κάτι παρόμοιο με αυτό που είπε ο κύριος Βουλώτης για την σφαγιλογραφία. Πρόκειται φυσικά για εξαιρετικά παρακινδυνευμένη υπόθεση, αφού το αρχικό πρότυπο μπορεί κάλλιστα να βρίσκεται και σε άλλο χαμένο φορέα. Στις Μυκήνες όμως απαντάμε τέτοια περίπτωση που αξίζει να σημειωθεί έστω και ως πιθανότητα και έχει ενδιαφέρον να τη δούμε. Σε τρία αγγεία, τα δύο αριστερά κομμάτια είναι από το ίδιο αγγείο, λογαριασμένα από τρεις διαφορετικούς αγγειογράφους, αποδίδεται η ίδια σκηνή αποδομημένη με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ένα ελάφι πονίζεται πληγωμένο με, το δόρι, με ένα κυνηγετικό δόρυ καρφωμένο στην πλάτη. Το θέμα βέβαια του πληγωμένου ζώου είναι γνωστό στην εικονογραφία του Αιγαίου, ωστόσο η αποτυπώση του κυνηγετικού ακοντίου με τη χαρακτηριστική καβίλη λαβή για την εξαπόντησή του είναι γνωστή πάλι από τις Μυκήνες από μια εικονιστική Λάρνακα. Φαίνεται ότι πρόκειται για την ομιλική Ενανέη, έναν τύπο ακοντίου που ο Πολυδεύχης περιγράφει πολύ αργότερα στο ονομαστικό του λεξικό ως κατάλληλο για το κυνήγι ελαφιών με παχύ στέλεχος και πλατιά κοφτερή αιχμή. Αυτή η σπάνια απεικόνηση κάνει λογική την υπόθεση να υπάρχει για τους τρεις αγγειογράφους ένα κοινό πρότυπο. Αν δεν χρησιμοποίησαν το ίδιο βιβλίο εντός εισαγωγικών με σχεδιαστικά πρότυπα που υποθέτουν Ιβενού και Γάρη Γιώργης, για το οποίο όμως και πάλι δεν έχουμε κάποια πραγματική απόδειξη, τότε το πιθανότερο είναι ότι αντιγράφουν μια εικόνα αποδοσμένη σε ένα εκφραστικό μέσο, μάλλον σταθερό, προσβάσιμο σε όλους. Μέχρι στιγμής η ανάλυση ακολούθησε τη λογική διαδρομή στην αναζήτηση αντανακλάσεων από την επιτύχεια ζωγραφική προς την αγγειογραφία. Από το μεγάλο, σταθερό, επιδραστικό μέσο στο μικρό, φορητό, ταπεινό και εύθραστο. Άραγε επηρεάστηκαν ποτέ κάποιες τυπογραφίες από την αγγειογραφία? Νομίζω ότι η τυπογραφία με το άρμα που σας έδειξα από το θρησκευτικό κέντρο μπορεί να είναι μια τέτοια περίπτωση, όπου κανείς ίσως μπορεί να υποθέσει βάσιμο ότι ένας κατεξοχήν αγγειογράφος, όπως είπα, επιχειρήσει την τυπογράφηση. Υπάρχει όμως μια ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Τα τυπογραφικά θράσματα που βρέθηκαν στο δωμάτιο 2 της οικίας του Λαδεμπόρου και χρονολογούνται στο μέσο της διαβήτα περίοδου. Στα σεζόμενα θράσματα διακρίνονται ένα τμήμα διακοσμητικού θέματος σε μεγάλη κλίμακα, που δεν σας το δείχνω εδώ, ίσως γρήπας ή λιοντάρι, και σκηνές από μικρογραφική παράσταση που περιλάμβαν γυναίκες και άνδρες, αρχιτεκτονικά στοιχεία και ζώα πιθανόν άλογα. Το ενδιαφέρον των τυπογραφείων αυτών δεν ήταν τόσο εικονογραφικό, δεν είναι για αυτή τη συζήτηση δηλαδή, όσο τεχνοτροπικό. Διότι κάποιες από αυτές τις τυπογραφίες χωρίς χρώμα, ήταν χωρίς χρώμα, αποδοσμένες μόνο με το μελανό περίγραμμα ή κάποια ερυθρά περιγράμματα και ένα ανοιχτό καστανό χρώμα, σέπια, όπως το γράφουν ο Μαρκ Κάμερον και η Αντέρι Μάιερ, που τις μελέτησαν και το αναφέρουν και οι ανασκαφείς και οι Λίσα Φρέμς, οι οποίοι αναρωτιούνται αν πρόκειται για ολοκληρωμένες ή ημιτελείς εικόνες. Νομίζω λοιπόν ότι μια λογική ερμηνεία, έστω και πιθανή υπόθεση, θα μπορούσε να είναι εδώ η απόδοση των τυπογραφιών σε ένα ζωγράφο εξοικειωμένο με το περιορισμένο χρωματικό ρεπερτόριο της αγγειογραφίας. Κλείνοντας τη σημερινή παρουσίαση, επανέρχομαι στο βασικό ζήτημά μου.
Τα παραδείγματα που είδαμε ενδεικτικά τεκμηριώνουν το γεγονός ότι η αγιογραφία και η τυπογραφία στην εποχή τους δεν ήταν αντιληπτές ως αυστηρά διακριτές τέχνες, αλλά διαφορετικά εκφραστικά πεδία της ζωγραφικής τέχνης. Συνεπώς, για τους Μικηναίους η ζωγραφική αξία ήταν ο σκοπός που υπερεύαινε τα μέσα. Και αν ισχύει το δημοφιλές ζητητό και πράγματι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, τότε ίσως θα ήταν δόκιμο να σκεφτόμαστε και τους Μικηναίους αγιογράφους ως καλλιτέχνες ζωγράφους. Και να πάψουμε να τους αποκαλούμε υποτιμητικά τεχνίτες, δηλαδή επιδέξιους χειροτέχνες, σε διάκριση από τους καλλιτέχνες και τυπογράφους. Όπως ελπίζω ότι καταδείχθηκε, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μιλάμε και για τα ίδια πρόσωπα που χρησιμοποίησαν αποδεδειγμένα και τα διεκφραστικά μέσα. Και ποιος ξέρει, ίσως και άλλα, όπως τη ζωγραφική σε εξελίγους πίνακες. Ευχαριστώ πολύ. Σαν τμήμα του Μικηναϊκού κόσμου και να συστήνω και τον Κίνο, έναν αρχαιολογικό χώρο θησαυρό πληροφοριών για όλη την εποχή του Χαλκού. Η Ανατολική Λωκρίδα είναι η παράλια ζώνη που είναι το... Λοιπόν, η Λωκρίδα ξεκινάει από τις Θερμοπύλες, διακρίνεται αυτή την ορεινή περιοχή, είναι όλη η παράλια ζώνη, μέχρι εδώ. Περιλαμβάνει την Οκούντια πεδιάδα και εδώ είναι ο Κίνος. Αρχίζει, όπως είπαμε, από τις Θερμοπύλες και κατά καιρούς τελείωνε στις Αλές, σημερινό Άγιο Ιωάννη Θεολόγο. Είναι πατρίδα διασήμων ηρών του Έπους, του Έαντα του Μικρού και του Πατρόκλου, φίλου του Αχιλλέα. Ο Κίνος με ύψιλον, με ετυμολογία από τον Κίνα, τον σκύλο, ήταν μία από τις 8 πόλεις των Ανατολικών Λωκρών που εξεστράτευσαν στη Δία, όπως αναφέρει ο Όμηρος. Ο χαμηλός λόφος Πάτη, η Λουτρό, η Παλαιόπυργος στην παραλία του σύγχρονου οικισμού των Λιβανωτών, έχει ταυτιστεί με τον Κίνο. Ο λόφος ύψους 15 μέτρων έχει σχηματιστεί από διαδοχικές φάσεις κατοίκησης που ξεκινούν από την τελική νεολιθική και φτάνουν μέχρι τουλάχιστον την πρώην Βυζαντινή περίοδο. Περιβάλλεται από ελληνιστική οχύρωση και στο βόρειο ανατολικό τμήμα του διενεργήθηκε στο παρελθόν συστηματική ανασκαφή υπό τη διεύθυνση της ομοσπονδίας που έχει καλύψει 500 τετραγωνικά μέτρα. Τυριακά κατάλληλα, άφθονη κεραμική και ποικιλία κινητών ευρημάτων όπως εργαλεία από διάφορα υλικά,
σφοντήλια, ιδόλια κλπ. Είναι μάρτυρες των δραστηριοτήτων των κατοίκων του οικισμού σε όλη τη μακραία ζωή. Οι καλύτερα διατηρούμενες οικιστικές φάσεις ανήκουν στην ιστερεολλαδική τριαγάμα περίοδο και την γνωστή ως υπομικυναίκη. Ο τύπος των διατηρούμενων πεισμάτων μαρτυρά για την ανάπτυξη εκεί συγκροτημά τον οικιστικού και βιοτεχνικού χαρακτήρα. Ο κίνος βρίσκεται σε μια από τις πιο δραστήριες σεισμολογικά περιοχές της Ελλάδας, αυτή του ρήγματος της Αταλάντης, που έχει δώσει πολλούς καταστροφικούς σεισμούς στο παρελθόν, πολλοί από τους οποίους αναφέρονται και στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Τέτοια σεισμικά επεισόδια έχουν αποτυπωθεί και στα οικοδομικά κατάλοιπα της εποχής του Γαλλικού στον Κίνο. Μετά από κάθε σεισμό, οι κάτοικοι δεν εγκατέλειπαν τα σπίτια τους, αλλά όσα τμήματα ήταν επισκευάσιμα, τα διατηρούσαν και τα συμπλήρωναν όπου χρειαζόταν, ώστε να επιτύχουν ένα νέο χρηστικό οικοδόμημα. Ένα τέτοιο σεισμικό επεισόδιο καταγράφεται στο τέλος της ιστερεολλαδικής τριαγάμα μέσης περίοδου, συνοδεύτηκε από πυρκαγιά και είχε καταστρεπτικές συνέπειες. Τα υλικά από την καταστροφή του οικισμού απορρίφθηκαν στα στενά δρομάκια. Πώς γίνεται τώρα από πίσω? Το πάνω. Εδώ, αυτά τα στρωμάκια τα δίνει στενά. Εδώ και εδώ μέσα. Τα υλικά λοιπόν απορρίφθηκαν στα στενά δρομάκια που διαμορφώνονται μεταξύ των σπιτιών, ισοπεδώθηκαν και οι κάτοικοι έκτισαν ξανά τα σπίτια τους με μερικές χωροταξικές τροποποιήσεις, αλλά με τον ίδιο προσανατολισμό και τροποδόμηση. Ανασκάπτοντας τα χώματα από αυτά τα δρομάκια, που προήρχονται από τα κατεστραμμένα νοικοκυριά και κτίρια της ιστερεολλαδικής τριαγάμα μέσης, ανακαλύψαμε θησαυρό όσον αφορά στην εικονιστική κεραμική. Το πλήθος, η ποικιλία και η πρωτοτυπία θεμάτων της κεραμικής του Κίνου είναι πρωτόφαντα και πουθενά αλλού, στο μυκηναϊκό κόσμο. Δεν έχει βρεθεί τόσο και τέτοιο υλικό σε τόσο μικρή έκταση και σε ένα τόπο μακριά από τα μεγάλα κέντρα παραγωγής μυκηναϊκού πολιτισμού. Πρέπει να σκεφτείτε ότι η Θήβα είναι σχεδόν 80 χιλιόμετρα μακριά, η Ολκός 200 και τίποτα άλλο. Ορχομενός 50, δεν υπάρχει κανένα γνωστό κέντρο μυκηναϊκό εκεί. Το μεγαλύτερο μέρος των εικονιστικών οστράκων προήλθε από τις επιχώσεις των δρόμων και μόλις ένα-δύο βρέθηκαν στην επίχωση ή κάτω από τα δάπεδα των κτισμάτων της ιστερεολεδικής τριαγάμα ύστερης. Χρονολογούνται όλα στην ιστερεολεδική τριαγάμα μέση και στρωματογραφικά και στυλιστικά. Όσα από αυτά συγκολώνται, όπως παραδείγματος χάρη αυτά του κρατήρα της ναυμαχίας, βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία και βάθη της ανασκαφής, δείγμα της εκτεταμένης διασποράς των υλικών καταστροφής, που δεν επιτρέπει να εικάσουμε σε ποιο χώρο φυλάσσονταν και για ποιο σκοπό και ποιο σκοπό εξυπηρετούσαν. Επειδή όμως τις επιχώσεις έχουμε και όστρακα από αγγεία ατυχούς όπτησης, misfired glazes, shards, μπορούμε να υποθέσουμε με αρκετή ασφάλεια ότι είναι προϊόντα εργαστηρίου ή εργαστηρίων που λειτουργούσαν εκεί. Σκάρα κλιβάνου που διασώθηκε τμηματικά σε ένα από τα κτίρια το επιβεβαιώνει. Τώρα όμως πρέπει να δικαιολογήσω τον τίτλο της ανακοίνωσης. Εικόνες από το πουθενά. Ο Κίνος για πολλούς τομείς, εμείς και η εικονιστική και όχι μόνο η κεραμική, είναι ανατρεπτικός και προβληματίζει. Αυτούς τους προβληματισμούς μου θέλω να μοιραστώ μαζί σας σήμερα, που έχουν προκύψει από τη συνεχή ενασχόλησή μου με την εικονιστική κεραμική της περιοχής.
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αν και έχουμε αποδείξεις ανθρώπινης παρουσίας και δράσης κατά την ανακτορική περίοδο, αλλά και πριν, σε ολόκληρη την Ανατολική Λωκρίδα δεν μαρτυρείται μέχρι σήμερα ανακτορική εγκατάσταση με τυπογραφίες, ούτε παραγωγή εικονιστικής κεραμικής, ούτε κοσμηματοποιία ή μικρογλυπτική υψηλού επίπεδου. Στους τάφους της ανακτορικής περίοδου, εκτός από Αγία, δεν βρίσκονται χρυσά, οι σφραγιδόλιθοι είναι σπάνιοι, όπως και τα ειδόλια. Σε καμιά περίοδο πριν ή μετά την ύστερα λαδική τρία γάμα μέση, δεν έχουν βρεθεί αγκία με οποιασδήποτε μορφής παράσταση. Έτσι ξαφνικά, στην ύστερα λαδική τρία γάμα μέση περίοδο, έχουμε μία ανεξήγητη άνθηση εικονιστικής κεραμικής, που αποδεδειγμένα παράγονται εδώ τα αγκία, έχει γίνει αναλύσεις από το Πανεπιστήμιο της Βόνης, από τον κύριο Μόμψεν, τον καθηγητή Μόμψεν, και από το Δημόκριτο με την Neutral Activation Method, και έχει αποδειχθεί ότι είναι ντόπια η πυλή, ντόπια η πυλή. Παράγονται λοιπόν εδώ και εξάγονται τουλάχιστον στις γειτονικές περιοχές. Είναι βέβαιο ότι εξάγονται μέχρι το Καλαπόδι και την Ελλάδα τουλάχιστον. Η πλειονότητα των αγκείων που φέρουν εικονιστική διακόσμηση είναι ανοιχτά, κυρίως κρατήρες και κάλαθοι και πινάκια. Τα κλειστά, ελάχιστα, είναι μεγάλου μεγέθους και είναι ασαφές αν είναι πρόχοι ή αν φορείς ή ιδρύες. Οι κρατήρες είναι εσωτερικά όλοι ταινιωτοί και σπάνια ολόγαφοι, ενώ οι περισσότεροι έχουν το κάτω από το χείλος πλαστικό σχοινοειδές κορδόνι, στοιχείο συχνό στα αγκεία της εποχής, σχεδόν ένα trademark των εδώ κεραμαίων, διότι κοσμεί ακόμη και οικιακά χονδροειδή αγκεία. Κινδυνεύω όμως να διαψευστώ σε κάποια από τα λεγόμενά μου και εν πάση περιπτώσει δεν θα φταίω. Στον κίνο, στην οικοδομική φάση 3β, η στερεολογική 3β, έχουμε 2-3 όστρακα, ίσως από ένα και το αυτό κύπελο, με διακόσμηση οκταποδιού, το οποίο μοναδικό στην περιοχή πρέπει να είναι εισηγμένο ίσως από μικίνες. Λέω λοιπόν ψέματα ότι δεν έχουμε εικονιστική κεραμική πριν τη μέση της στερεολογική τριάδα. Κάποιοι θα πούν ότι έχουν δίκιο, όσοι θεωρούν ότι το χταπόδι δεν είναι εικονιστικό θέμα. Υπάρχουν. Κάποιοι θα πούνε ότι κάνω λάθος, διότι το χταπόδι είναι ένα ζώο, όπως τα πτηνά, τα ψάρια, και πρέπει να ανήκει στη θεματολογία των εικονιστικών καλλιτεχνών. Τι είναι λοιπόν αυτό που καθορίζει το εικονιστικό ή το μη εικονιστικό? Και γιατί δεν είναι εικονιστικό ένα φυσιοκρατικά αποδομένο χταπόδι όπως αυτό, αλλά είναι εικονιστικό ένα καθαρά διακοσμητικό θέμα, όπου απλά η κορφή ενός τριγώνου καταλήγει σε σχηματοποιημένο κεφάλι πτηνού? Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να επανακαθοριστεί η φύση και το αντικείμενο και οι στόχοι της εικονιστικής κεραμικής. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, εκείνο που καθορίζει τον τίτλο είναι ο σκοπός της παράστασης, διακοσμητικός ή αφηγηματικός. Πρέπει συνεπώς να διακρίνουμε διακοσμητική εικονιστική και αφηγηματική εικονιστική. Η διακοσμητική μπορεί βέβαια να είναι και υπενικτική κάποτε, όπως παραδείγματος χάρη η περίπτωση των ασπίδων σε έναν κάλαθο που παραπέμπει ασφαλώς σε στρατιωτικούς. Κατά την ίδια λογική, ένας κάλαθος με διακόσμηση ψαριών ή θαλάσσιων ανεμόνων υποδηλώνει θαλάσσιο περιβάλλον ή τον υποδοχέα ψαριών
ή την ψαροφαγία. Αφηγηματικός καθαρά είναι ο χαρακτήρας παραστάσεων όπου πρωταγωνιστεί η ανθρώπινη μορφή και πιστεύω ότι αυτός ο τύπος θα έπρεπε κυρίως να δικαιούται τον τίτλο του εικονιστικού. Τα αφηγηματικά θέματα του κίνου εκπλήσουν με τη μοναδικότητά τους. Κυριαρχούν και οι παραστάσεις που έχουν άμεση σχέση με τη θάλασσα. Είτε ειρηνικές, όπως αυτή η παράσταση με το ψάρεμα, με τους ψαράδες, με τα δίχτυα στην ακτή, ή πολεμικές, όπως η ναυμαχία. Το γεγονός είναι ευνόητο, εφόσον ο οικισμός είναι παραθαλάσσιος, φαίνεται ότι λειτουργήσε ως κύριο λιμάνι της περιοχής διαχρονικά και τα κινητά ευρήματα καθώς και τα παλαιοζωολογικά κατάλοιπα αποδεικνύουν ότι οι κάτοικοι επιδόθηκαν στη συστηματική εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων και δυνατοτήτων της περιοχής. Ο κίνος αποτελεί φαινόμενο και ίσως εξειδικευμένο κέντρο απεικόνησης πολεμικών γεγονότων με πλοία. Πουθενά αλλού στον μυκηναϊκό κόσμο δεν έχουν παρουσιαστεί μαζεμένα τόσα δείγματα πολεμικών πλοίων επανδρομένων και με εμφανή δράση. Γενικότερα το πλοίο πρωταγωνιστεί στον κίνο και στην εικονογραφία και στην πλαστική ειδωλία και εμφανίζεται σε κάθε τύπο. Πολεμικό, καΐκι, εμπορικό, αυτό είναι ένα ειδόλιο, έτσι, με κοιλιά, κατάλληλο για να δέχεται προϊόντα, ψαρόβαρκα, ακόμα και ένα παιχνίδι. Ενδεικτικά σας δείχνω μερικά όστρακα ακόμα, με τμήματα πλοίων, εδώ έχουμε τα κατάρτια και τα ξάρτια, εδώ έχουμε κουπιά. Αν τα μετρήσουμε, και δεν είναι τα μόνα, είναι δύο-τρία από αυτά, αν τα μετρήσουμε, ξεπερνούν αριθμητικά όλα μαζί τα πλοία που γνωρίζουμε από τη Μυκηναϊκή Ελλάδα. Και αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Γιατί μόνο ο κίνος και όχι κάποια άλλη παράλια ή νησιωτική εγκατάσταση εκφράστηκε καλλιτεχνικά με το πλοίο? Ο σχολιασμός των περισσότερων παραστάσεων έχει γίνει σε άλλες ευκαιρίες και έχουν δημοσιευθεί και έτσι για οικονομία χρόνου μόνο μερικές ακόμα παρατηρήσεις. Η αύξηση θεμάτων σχετικά με τον πόλεμο κατά την Ύστερο-Ελλαδική Τριαδάμα Μέση έχει ερμηνευτεί ότι οφείλεται στις αναταραχές και τις ανακατατάξεις που επήλθαν στο μυκηναϊκό κόσμο μετά την πτώση των ανακτορικών κέντρων και της κεντρικής γραφειοκρατικής εξουσίας. Το παράδειγμα του κίνου ταιριάζει με την άποψη. Εκτός από θαλάσσιες πολεμικές σκηνές, μας έχουν δώσει και οπλισμένους στρατιώτες και άνθρωποι. Με τη θάλασσα και τον πόλεμο έχει σχέση το όστρακο ενός κρατήρα με δύο πλοία και ένα νεκρό στη θάλασσα. Αξιοσημείωτη η ομοιότητα του θέματος με αυτή σε ένα όστρακο γεωμετρικό θάλασσα. Τα παραδείγματα του κίνου καθιστούν εμφανές ότι η γεωμετρική εικονογραφία έχει τους προδρόμους της στην Ύστερο-Ελλαδική Τριαδάμα Μέση περίοδο και από πλευράς τύπων πλοίων και από πλευράς δράσης. Ένα χαρακτηριστικό των καλλιτεχνών είναι ότι δεν υποφέρουν από χώρο βάκουη και είναι φιδωλοί σε παραπληρωματικά κοσμήματα, τα οποία όμως πάντοτε, όταν τα χρησιμοποιούν, συνδέονται με το θέμα της παράστασης, δηλώνοντας το τοπίο ή το περιβάλλον της δράσης, παραδείγματος χάρη ψάρια που δηλώνει τη θάλασσα. Το φαινόμενο παρατηρείται σε όλα τα είδη εικονιστικής κεραμικής, δηλαδή και στα αφηγηματικά και στα διακοσμητικά ή υπενικτικά. Όμως, παραδείγματος χάρη σε αυτό εδώ, αν και κάποτε εικονίζονται θέματα μη συμβατά μεταξύ τους, όπως παραδείγματος χάρη αυτός ο κρατήρας με ένα άλογο και το ψάρι, συνδυασμός
τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, άγνωστος στη Μυκηναϊκή αγγειογραφία. Το παράδειγμα αυτού του κρατήρα μας δείχνει την τόλμη των καλλιτεχνών του κίνου ως προς την επιλογή και το συνδυασμό των θεμάτων τους, τα οποία αποδεικνύεται ότι αρείονται από την καθημερινότητά τους, το περιβάλλον τους και την ιστορία τους. Η πρωτοτυπία των θεμάτων της κεραμικής του κίνου αποδεικνύεται πολλαπλώς και με τις εικονιζόμενες δράσεις και μορφές, αλλά και με την απόδοση λεπτομεριών των αντικειμένων, που δείχνουν για μια ακόμα φορά ότι οι καλλιτέχνες ήταν καλοί παρατηρητές των καταστάσεων και απέδιναν πιστά τα θέματα τους. Σαν παράδειγμα, τα καρφιά στις Ρόδες, εδώ. Τα δέρματα των ασπίδων, και στα δέρματα εδώ. Τα δίχτυα και τα εξαρτήματά τους, βλέπετε εδώ το δίχτυ μαζεμένο, τα βαρύδια και τα floating objects. Τα ανατομικά χαρακτηριστικά φύλου, αλόγων και ζώων και ανθρώπων, στην τολμηρή κυριολεκτικά και μεταφορικά παράσταση δύο αποσπασματικά σεζόμενων μορφών, εκ των οποίων η μία πέραν πάσης αμφιβολίας είναι ανδρική και όσο γνωρίζω σπάνια στην κυναϊκή εικονογραφία. Μοναδική θεματικά παράσταση είναι και η παράσταση θυσίας εγώς πάνω σε πολεμικό πλοίο. Διακρίνεται το Ακρόπορο, ένας ένοπλος πολεμιστής, η ασπίδα του, περικεφαλαία και το δόρυ του. Μια άλλη μορφή κραδένει διπλού πέλεκι πάνω από το κεφάλι μιας κατσίκας. Στην περίπτωση αυτού του οστράκου δεν είναι μόνο η παράσταση μοναδική, αλλά και το είδος του αγκίου, εφόσον είναι το πρώτο δείγμα αγκίου της κατηγορίας white wear με εικονιστική διακόνηση. Μια τολμηρή ερμηνεία της παράστασης, δυσνόητης άλλως. Θα μου επιτραπεί να βάλω το δάχτυλό μου λίγο στο μέλι της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Μπορεί να θεωρηθεί ότι εικονίζεται η θυσία που τέλεσε ο Μενέλαος στο πλοίο του όταν πήρε πίσω την Ελένη που είχε καταφύγει στην Αίγυπτο, όπως παραδίδει ο Οδυσσέας στην ομόνιμη τραγωδία. Βέβαια, ο Μενέλαος εθυσίασε Σταύρο και τον σκότωσε με το όπλο του, ενώ εδώ έχουμε κατσίκα και έχουμε το διπλού πέλη. Εκτός όμως από τις σκηνές ανθρώπινης δράσης, σημαντικό ρόλο στην διακόπτωση των αγκίων της ιστεροερωτικής τριαγάμα μέσης, διαδραματίζουν και τα ζώα, με κυρίαρχα τα ψάρια, που αποδίδονται σε ποικιλία ειδών. Κατά κανόνα κοσμούν κρατήρες ή πινάκια. Μάλιστα, οι καλλιτέχνες, γνώστες όπως φαίνεται της φυσιολογίας των ιχθυρών, επιχείρησαν να αποδώσουν χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, έτσι τα ολόπαφα, κατά την άποψή μου, φαίνεται ότι αποδίδουν την κατηγορία ψαριών χωρίς λέπια, όπως είναι οι παλαμίδες και οι τόνοι, ενώ αυτά με τις σχηματιστές γραμμές ή τις φωλίδες, ίσως αντιπροσωπεύουν κατηγορίες ψαριών με λέπια. Δεύτερο σε αριθμούς θέμα διακόρυψης είναι τα πτηνά, επίσης διαφόρων ειδών. Και η κατηγορία των θηλαστικών όμως περιλαμβάνεται στα θέματα των αγκίων, αν και όχι με την ίδια συχνότητα με εκείνη των ψαριών και των πτηνών. Διακρίνονται από τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, ελάφια, άλογα, κατσίκια και ένα σκύλος. Μυθικά όντα και η γυναικεία
κάποια μορφή απουσιάζουν από το ρεπερτόριο του Κύρου. Κάποια όμως σπάνια εικονιζόμενα είδη, όπως ο Αχινός και πιθανόν μία σαύρα ή βάτραχος, αυτό εδώ, και ο Σκαντζόχυρος, επίσης είναι παρόμοιο. Σχετικά με την υπόλοιπη κεραμική της στερεολευκής τριαγάμου μέση περίοδου από τον Κύρο, πρέπει να περισημανθεί ότι η όχι πολλά, πολύ έντονη παρουσία του πυκνού ρυθμού σε αντίθεση με αυτή της εικονιστικής. Δείγμα χαρακτηριστικό είναι ένας ψευδόστομος αμφόλιας με διακόσμηση σχηματοποιημένου φταποδιού που είναι προϊόν αποδεδειγμένα τοπικού εργαστηρίου και ομολογμένος δεν δίνει και την εντύπωση του εικονιστικού, είναι τόσο έτσι πλεοναστικό. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι σε κανένα από τα νεκροταφεία της Λωκρίδας δεν έχουν βρεθεί αγγεία με εικονιστική διακόσμηση. Για τον Κίνο και την κεραμική θα χρειαζόταν μια ολόκληρη συνεδρία, τουλάχιστον και πάλι δεν θα εξαντλούσαν όλα τα ερωτήματα που προκύπτουν. Έτσι μόνο σύντομα θα επισημάνω ότι διακρίνονται ευκρινώς τα διάφορα κέρια που μας έδωσαν αυτή την κεραμική. Και βλέπετε σαν παράδειγμα την αυμαχία αποδεδομένη από άλλο ζωγράφο και άλλο. Κάποια από αυτά τα χέρια, πιο επιδέξια, παραδείγματος χάρη αυτού του ζωγράφου, ίσως ανήκουν στον πρωτομάστορα του εργαστηρίου, υπό την καθοδήγηση του οποίου βοηθοί ή μαθητευόμενοι καταπιάνονται με το ίδιο θέμα. Στους προβληματισμούς μου ανήκει και το ερώτημα αν το φυσικό βασίλειο ανήκει στα εικονιστικά. Γιατί το φυτό που δηλώνει το τοπίο μιας παράστασης δεν είναι εικονιστικό. Αλλά ο μέγιστος προβληματισμός έχει να κάνει με την πηγή έμπνευσης αυτών των καλλιτεχνών που ζωγράφησαν αυτά τα εγγύα. Στην περίπτωση του Κίνου δεν είναι τα ανάκτορα ή τα ανακτορικά καλλιτεχνικά εργαστήρια που προσφέρουν τα πρότυπα ώστε να τα μιμηθούν. Απέχουν και χρονικά και τοπικά. Πιστεύω, ίσως χωρίς κάποιο ρίσκο, ότι η όποια καλλιτεχνική έκφραση έχει γενεσιουργό αιτία τα βιώματα του καλλιτέχνη και της κοινωνίας που τον γέννησε, είτε αυτά ανήκουν στη σφαίρα του μύθου, είτε της ιστορίας, είτε του φυσικού περιβάλλοντος. Δεν μπορώ να φανταστώ ποια ανακτορικά πρότυπα μιμήθηκε ο καλλιτέχνης της κορυφής του Αρωνίου ή της Αλταμίρα. Στον Κίνο, όπως ξαφνικά εμφανίστηκε η εικονιστική κεραμική, έτσι ξαφνικά σβήνει με την έλευση της νέας εποχής, της ύστερολογικής τριαγάμα ύστερης, της οποίας χαρακτηριστικό είναι η υποχώρηση του επίπεδου ζωής σε όλους τους τομείς, μεταξύ των οποίων και το ρεπερτόριο της διακόσμησης των εγγύων. Φτωχή ανάμνηση του ένδοξου εργαστηρίου της προηγούμενης εποχής είναι δύο δεντράκια χωρίς χυμούς και ζωή. Ευχαριστώ. Okay.
περί το 1200 π.Χ. με κεραμική στερεολαδική 3β2 πρώην 3γ, για να χρησιμοποιήσουμε τον ασφαλέστερο χρονοδίκτυο που διαθέτουμε, στα μείζωνα ανακτορικά κέντρα οι ηγεμονικές έδρες υφίστανται σημαντικές καταστροφές. Συμβάντα φυσικά σεισμοί και ανθρωπογενή, όπως οι πυρκαγιές, η εξαφάνιση της γραμμικής β' γραφής, οι σημαντικές πληθυσμιακές ανακατατάξεις που αποτυπώνονται στα νεκροταφεία και άλλα δεδομένα της περίοδου, συγκλίνουν ότι ο μηχανισμός με τον οποίο λειτουργούσαν οι επικράτειες της Μυθηναϊκής Ελλάδας καταλύεται και ότι ο ανακτορικός κόσμος των πινακίδων υφίσταται κέριο πλήγμα. Τα τοιχογραφημένα μέλαθρα ερηπιάζουν, οι επίσης διακοσμημένες οικίες των εύπορων αστών εγκαταλείπονται και η τέχνη της τοιχογραφίας εκτιμάται ότι πάβει να ασκείται. Ορισμένες ενδείξεις, ωστόσο, κυρίως τις Μυκήνες, τεκμηριώνουν τη χρήση τοιχογραφημένων χώρων, ίσως και τη μερική επιβίωση της μνημειακής ζωγραφικής κατά τον 12ο αιώνα. Η κυρία Μετοκρίνο, μια τοιχογραφία ελάχιστα μελετημένη στο στρωματογραφικό της ορίζοντα, είναι 3γ, από την περιοχή του θρησκευτικού κέντρου των Μυκηνών, ίσως είναι έργο του πρώιμου 12ου αιώνα και οι πολύχρωμοι κρανοφόροι εν πομπή πολεμιστές της οικίας της Πλάκης, ως ζωγραφική, κλίμακα και τεχνοτροπία, απέχουν ελάχιστα από τον κρατήρα των πολεμιστών, που με τη σειρά του είναι έργο της τοιχογραφημένης λίθινης στήλης από το θελαμωτό τάφο των Μυκηνών που μας έδειξε η Βάσο. Με την εικονιστική κεραμική των μετανακτορικών χρόνων συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο από ό,τι στις τοιχογραφίες. Η παραγωγή της στα αργολικά κέντρα συνεχίζεται κανονικά στην αρχή της 3γ, εκτοξεύεται στη μέση 3γ, 1180-1100 π.Χ. και με μειωμένο αλλά ικανοποιητικό ρυθμό εξακολουθεί έως τις πρώτες δεκαετίες του 11ου αιώνα. Το ενδιαφέρον φαινόμενο είναι όχι μόνο η καλή ποιότητα και οι εξαιρετικές τεχνικές της επιδόσης, άλλωστε γι' αυτό μπορούσαν να εγγυηθούν τα ιστερολογικά 3α και β' εικονιστικά αγγεία ονομασίας προελεύσεως που ταξίδευαν σε Δύση και Ανατολή ως τότε, αλλά και η συνέχιση της εξαγωγικής δραστηριότητας κατά τον 12ο αιώνα. Όμως με διαφοροποιημένο σχηματολόγιο και εικονιστικό ρεπερτόριο πλέον. Ταυτοχρόνως, στην παράκτεια και υπηρετική, ελλαδική, νησιωτική και μικρασιατική επικράτεια, τεκμηριώνεται η ανάδυση πολλών σχολών εικονιστικής κεραμικής εντόπιας παραγωγής, που δείχνουν να παίρνουν τη σκυτάλη από την αργολική αγιογραφία των χρόνων της ακμής. Οι νέες αυτές επικράτειες, τα πολυπληθή άστεα, όπως δείχνουν τα μεγέθη των εγκροταφείων τους, μέσω των δικών τους εικόνων, αποτυπώνουν ποικίλους κοινωνικούς, εθνικούς και αισθητικούς κώδικες με έμφαση στις παραστάσεις συλλογικής δραστηριότητας. Η εικονιστική κεραμική του 12ου αιώνα, θεματολογικά αφενός αντλεί από την εικονιστική κεραμική και την επιτύχεια ζωγραφική του 13ου αιώνα και από την άλλη αναπτύσσει καινοφανείς παραστάσεις αφηγηματικής ενάργειας, επιδιώκοντας άλλοτε την επιδεκτική μνημειακότητα και άλλοτε ή παράλληλα τον παιγνιώδη αστεϊσμό. Στη μέση 3γ περίοδο, το μεγαλύτερο μέρος της μετανακτορικής μυκηναϊκής επικράτειας θα γνωρίσει κεραμικά προϊόντα υψηλής αισθητικής αξίας, διακοσμημένα κατά τον πυκνό γραμμικό και τον εικονογραφικό ρυθμό, που παράγονται σε πολλά τέως ανακτορικά αλλά εισέτη κρατεά, νεοειδρυμένα ή περιφερειακά, υπηρετικά και νησιωτικά κέντρα, ενώ μια εικονιστική σχολή αγγείων με πολυπρόσωπες αφηγηματικές παραστάσεις, κυρίως κρατήρων, θα δώσει ισχυρά επιχειρήματα στην άποψη ότι αυτά είναι έργα ζωγράφων που μεταπήδησαν από την ανακτορική τέχνη της τοιχογραφίας στην κεραμική. Θα αναφερθώ εδώ σε ένα από τα σπανιότερα δείγματα εικονιστικών ψευδόστομων αμφορέων μη πολυποδικού ρυθμού από την Κρήτη. Το αγγείο της εικόνας, είναι αυτό πάνω, προέρχεται από την Περατή. Εντυπωσιάζει για την παραδείσια ελεύθερη διακόσμησή του με έγαλρο, παγόνια και άλλα πτηνά, υβριδικούς πολύποδες, όστρια του βυθού κλπ. Σύνθεση η οποία ανάγεται περισσότερο στην τέχνη της μικρογραφικής τοιχογραφίας και της ζωγραφικής των Λαρνάκων, δημιουργώντας ένα σημαντικό unicum της μινωικής αγγιογραφίας του 12ου αιώνα. Η στερεολαδική 3γ εικονιστική κεραμική εμφανίζει δύο οικαστικές γλώσσες,
μέσω των αντίστοιχων κλιμάκων της ζωγραφικής της, τη μικρογράμματη των ολόβαθων σκιαγραφικών μορφών και τη μεγαλογράμματη αναπαραστατική, ενίοτε με στοιχεία ακόμα πιο λεπτομεριακά και από την ενιακή ζωγραφική, που απαντά κυρίως στους μεγαλόσωμους κρατήρες. Το ακούσαμε πριν από τη Βάσο. Τα αγγεία αυτά είναι φορητά, αλλά περίοπτα και μνημιακά. Ακόμα και η στερεολαδική 3γ πολυποδική ψευδόστομη αμφορής συχνά φτάνουν τα 50 εκατοστά σε ύψος. Επιβάλλονται στο χώρο, επιδεικνύουν σημαντικές ζωγραφικές αρετές και όποτε μπορούμε να το διαπιστώσουμε, είναι έργα επώνυμα, δηλαδή βγήκαν από τα χέρια ικανών δημιουργών που υπηρέτησαν και άλλες μορφές ζωγραφικής, όπως αποδεικνύεται από τον ζωγράφο της στήλης. Αλλού γίνονται σήματα τηλεφανή, όπως σε τάφους της Ηλίας, αλλού προτάσσεται η κοσμική τους χρήση, όπως την Αργολίδα. Τα δύο βέβαια γνωστότερα παραδείγματα που δημιούργησαν και μια νέα τάση ερμηνευτική είναι ο κρατήρας της πρόθεσης, δημοσιευμένος από την Ολυμπία δικά του, και το τελευταίο έβριμα, σε γειτονική θέση, ο κρατήρας της εκφοράς. Ο κρατήρας της Γρότας, αν και συγκολλημένος με μολύβδινους συνδέσμους, βρέθηκε στο κεραμικό εργαστήριο του Ναξιακού Άστεως, προφανώς για να αποσπά τον έπαινο των πελατών. Η εικονιστική κεραμική του 10ου αιώνα παράγεται και κυκλοφορεί ευρύτατα στον ελλαδικό, νοτιοαιγαιακό και μικρασιατικό χώρο. Στολίζει ενδιαιτήματα, εξυπηρετεί ανάγκες συμποσίων, εορτών και ενδεχομένως λατρείας και υπομνηματίζει άθλα, μουσικούς, πομπές ενόπλων, ναυμαχίες, επιτάφια εθνικά δρόμενα και ίσως μυθολογικούς κύκλους, αναπαραστατικές και αφηγηματικές σκηνές που δεν αποτυπώνονταν πλέον στην επιτύχεια ζωγραφική. Στο Λευκαντή, στον Κίνο και σε άλλες θέσεις του 12ου αιώνα, όπου δεν υπήρξε συγχρονισμός της τοιχογραφικής τέχνης ούτε της φραγιδογλυφίας με την αγγειογραφία, η εικονιστική κεραμική μοιάζει να επιδιώκει τη μετακένωση της πρώτης τέχνης στις μεγάλες επιφάνειες της δεύτερης, πιθανόν διότι έτσι επιτυγχάνει την υποκατάστασή της. Γυναικείες και ανδρικές μορφές σε ποικίλες δράσεις, σκηνές ένοπλης σύραξης στη θάλασσα, σφίγγες, γρίπες και άλλα, μας πείθουν ότι η εικονιστική κεραμική αναλαμβάνει να τροφοδοτήσει τις κοινωνίες της εποχής με όλο το απαραίτητο εικονολογικό απόθεμα που είχαν ανάγκη και που πλέον δεν μπορούσε να εξασφαλίσει η τοιχογραφία και η μικροτεχνία. Το λεξιλόγιο, ή πιο σωστά το λεξικό εικονιστικών μονάδων των Αγίων αυτών, αποτύπωσε επιτυχώς τα ήθη των ανερχομένων ελίτ και τα υπηρέτησε με εκφραστική ελευθερία που ευνοούσαν πλέον οι αποκεντρωμένες κοινωνίες του 12ου αιώνα. Κατά τον 12ο αιώνα, το θεματολόγιο του εικονογραφικού ρυθμού στηρίζεται σε εκείνο των προηγούμενων περιόδων, αποκτά πλέον όμως αρκετά διαφορετική μορφή, περιεχόμενο και στόχο. Με στοιχεία έντονης αφηγηματικότητας και την υποχώρηση της τυποποίησης στις παραστάσεις, αναπαράγονται μεν ανάλογες συνθέσεις φυσικού κόσμου, αρμάτων, πομπών, οπλιτών, μάχης, κατά βάση όμως δημιουργούνται νέες που αποδίδουν σκηνές καθημερινής ζωής, πλοίων, ένοπλων συγκρούσεων και αγώνων, συλλογικών και εθνικών πράξεων. Οι παραστάσεις του 3γ εικονογραφικού ρυθμού είχαν πλέον ως σκοπό να αποτυπώσουν τα κοινωνικά δεδομένα του μεταναστευτικού τρόπου ζωής μέσα από τις καθημερινές και εθνικές συλλογικές δράσεις, τα σύμβολα ατομικής επίδειξης, τον πόλεμο και την αρμαχία, την αμυντική περιβολή, το ατομικό κλαίος, τα ταφικά έθιμα. Για τις ρυθμωτές ιδρύες, με τις δισερμήνευτες εικονιστικές συνθέσεις ανθρώπινων ομάδων, ζώων κλπ, αλλά και τα θρησκευτικά σύμβολα, φίδια, πελέκης, διπλά κέρατα, η χρήση τους ως ταφικών σκευών τελετουργικών πράξεων θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αποδεικνύοντας ότι η εικονιστική κεραμική υπηρετούσε πολύ περισσότερο από πριν εθνικές και ιδεολογικές απαιτήσεις της εποχής. Οι παραστάσεις των χορευτών και των ψαράδων, οι λυροδοί και οι λύρες, οι ένοπλοι άνδρες, οι περισσότερες από ποτέ στην μυκηναϊκή εικονογραφία παραστάσεις πλοίων που απαντούν σε όλο το πλάτος του Αιγαίου και της Μυκηναϊκής Ανατολής,
οι σκηνές ναυμαχίας, οι κοπηλάτες, συνιστούν ενδεικτικά παραδείγματα των νέων αυτών τάσεων μικρογραφικής αναπαράστασης, αλλά ακριβούς αφήγησης, που διαμορφώνονται στην εικονογραφία της 3Γ περίοδου. Οι σκηνές πολεμιστών και αρμάτων, ορισμένες με σημαντικές ζωγραφικές αρετές, κυρίως από την Τίνιθο και τις Μυκήνες, εμπλουτίζονται με παραστάσεις συμποσίων ή δαιμονικών μορφών, που πιθανότατα αντλούν από το απόθεμα της θρησκείας και των μύθων. Η συνεχιζόμενη επιμονή σε σκηνές πολεμικού χαρακτήρα αντικατοπτρίζει ανάλογες επιχειρήσεις της εποχής ή αποδίδει το ηρωικό ιδεώδες της μυκηναϊκής κοινωνίας και κατά την περίοδο αυτή. Η λεγόμενη εποχή του χαλκού εκπνέει τελικά με ελάχιστες απώλειες των εκφάνσεων του μυκηναϊκού πολιτισμικού υποβάθρου, αλλά με σημαντικά αναδιατυπωμένο το πλαίσιο πολιτικό, ιδεολογικό, οικονομικό του κοινωνικού του ιστού. Το ζήτημα της εικονογραφικής συγγένειας μεταξύ της εικονιστικής μυκηναϊκής κεραμικής, ιδία του λίγοντος 12ου και του πρώιμων 10ου αιώνα, και της εικονιστικής κεραμικής των όριμων γεωμετρικών χρόνων, ύστερος 9ος και 8ος, με ομοιότητες που τα πρόσφατα ιστερολαδικά 3Γ υπομυκηναϊκά και πρωτογεωμετρικά ευρήματα επιτείνουν, έχει επανέλθει ζωηρά στη συζήτηση της σχετικής έρευνας. Η θεωρία ότι ο εικονογραφικός ρυθμός του 12ου και πρώιμου 11ου εμφανίζει συνέχεια που διασφαλίστηκε μέσω ορισμένων στοιχείων, τα οποία διασώθηκαν κατά τον 10ο αιώνα σε πολιτισμικούς φύλακες εκτός της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας, υποστηρίχθηκε τόσο για την Κρήτη όσο και για την Κύπρο, όπου ο 11ος αιώνας πράγματι εξελίχθηκε σε λίκνο ανάταξης της παλαιότερης εικονογραφίας. Έχοντας κατά νου τα παραπάνω και γνωρίζοντας ότι η πρώτη γνωστή τοιχογραφία μετά τους μυκηναϊκούς ανακτορικούς αιώνες προήλθε από ένα ίστατο γεωμετρικό πρώιμο αρχαϊκό στρώμα ιερού στο Καλαπόδι. Κεραυνός ενεθρία για τους περισσότερους το έβριμα του Νιμάγερ, δύσκολα θα δεχτούμε ότι από τον πρώιμο 11ο και για περισσότερο από 3 αιώνες το Αιγαίο έμεινε χωρίς εικόνες ανθρώπων, θεών, ηρώων και μυθικών όντων. Η στερεοτυπική, κατά βάση βιβλιογραφική αντίληψη για αιώνες σκοτεινούς, σαφώς δεν νομιμοποιείται να καταδικάζει δογματικά τους ανθρώπους των εποχών εκείνων σε ακροτηριασμένη φαντασία, άρα και σε ακροτηριασμένη έκφραση. Οι ανακτορικές κοινωνίες περί το 1200 π.Χ., οι ανακτορικές τοιχογραφίες περί το 1200 καταραίουν από τους τοίχους όπου θεώνταν δημόσια και ιδιωτικά, αλλά οι εικόνες τους δεν χάνονται μαζί με την τέχνη τους. Στη ζέστη του κλιβάνου, η δεξαμενή των εικόνων της κεραμικής εμπλουτίζεται. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν παλαιοί τοιχογράφοι και παραδοσιακοί αγιογράφοι εδώ να βουτούν από κοινού τους κροστήρες τους σε μια λειτουργική εργαστηριακή σύμπνοια που ενδεχομένως δεν συμβαίνει για πρώτη φορά στην τέχνη του Αιγαίου. Ευχαριστώ πολύ. Each having its own identity, but very much related, because they treat the same post-palatial theory. So I suggest that instead of asking each of you to come forward and putting questions to each, these three persons could answer questions that you choose yourself to put to any of them. So that's what I suggest. So are there questions for any or all of these lectures, please? Επίσης, βεβαίως υπάρχει.
οργανίζει με την μεγάλη ζωγραφική. Όμως, το ότι ήταν οι ίδιοι ζωγράφοι, ίσως με μία μόνο εξαίρεση που θα επιβεβαιώνει όμως τον κανόνα. Δεν ξέρω αν μας δείχνατε έστω ένα από αυτά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικά στο στυλ. Πάρα πολύ διαφορετικά. Για να πιστούμε δηλαδή ότι τα ίδια πρόσωπα. Ναι, όχι, αυτό καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και μου δίνω την ευκαιρία να διευκρινίσω αυτό το σημείο. Είναι περισσότερο μια ιδέα που ήθελα να προτείνω σαν σκέψη για να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο. Καταρχήν δεν θεωρώ ότι είναι ένας κανόνας ότι δηλαδή οι μικυναίοι εικονογράφοι της κεραμικής δουλεύουν συγχρόνως όλοι πάντα στην εικονογραφία. Το θέτω όμως σαν μια πιθανότητα για κάποιες περιπτώσεις, όπως θα βλέπουμε στη στήλη και κυρίως επειδή... Η στήλη όμως δεν είναι τυπογραφία, γιατί στήλη... Τυπογραφικό μέσο, νομίζω. Ναι, αλλά εκεί είναι πλάστικα, είναι μια άλλη τεχνική, με ζωγραφική σε εικονία, με χρώμα. Αυτό, είναι όπως τράβες με σωρό. Σωστά, επίσης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι ομοιότητες και αυτό ήταν και, ας πούμε, οι σκανδάλες για τη σχέση στην Ποπική Οδό. Η τυπογραφία της Ποπικής Οδού για μένα είναι φτιαγμένη στιλιστικά βέβαια όλα αυτά και κάποιο τρόπο ίσως και υποκειμενικά να το θέτω από έναν άνθρωπο που είναι εξοικειωμένος με το να φτιάχνει εικονιστικούς κρατήρες γιατί είναι η ίδια κλίμακα, ο ίδιος τρόπος, το ίδιο στυλ που βλέπουμε να φτιάχνει τον εικονιστικό κρατήρα. Δεν είναι δυστυχώς, δεν φαίνονται όλα αυτά πολύ καλά και ίσως θα έπρεπε. Έχουμε μέχρι και τα λευκά δεσίματα, ας πούμε, το άλογο, τους φιόγκους από τα γαλινάδια στο σώμα, ο τρόπος που δεν είναι δηλαδή ο μηχανισμός, το άρμα. Όλες τις λεπτομέρειες είναι στην ίδια κλίμακα με τον ίδιο τρόπο το στιλιστικό, όπως ο εικονιστικό κρατήρα στους εικονιστικούς κρατήρες. Είναι ένα κανονικό, μια κανονική ζωφόρος, ας πούμε, εικονιστική κρατήρα. Οπότε θεωρώ ότι ας διατυπωθεί ως ιδέα, το έχεις βεβαιότερο, ότι κάποιοι δημογράφοι μπορεί να ήταν δήλωση. Δέχομαι ότι μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, περιορισμοί όσον αφορά το ότι είναι δύο διαφορετικές τέχνες, αλλά επιστρέφω ένα ερώτημα. Είναι τόσο απίθανο να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να ζωγραφίσει περίτεχνα και επιδέξια, αγγείο και γωνία. Αλλά πρέπει να μαθητεύσει στην άλλη τέχνη. Πρέπει να μεταγραφεί δηλαδή. Στην ουσία, είναι διαφορετικό υλικό του άλλου μέσου. Ναι, αλλά αυτά για να μεταδείξετε. Είμαστε σε δύο διαφορετικά συνέδρια. I just wanted to say that the same trappings on the horse drawing the chariot with exactly the same themes on my frescoes from the West House. So it's not just on the pictorial, ναι. It's just not. I think I'm better for me. Ναι, ναι, ναι. And the real figures, because I didn't always study what Chinese said. And they're the same scale, right? About the Hanina. They're the same scale, right? Mine are about 25, 29, depending. The horses are about 34. Oh, tall. The horses. That's too large for you. That's okay. They didn't have a ruler, and they said, yeah, of course. It costs 20 centimeters, I want to make one that's 25. I didn't buy them. But the male figures, the naked, the one at least, which is clearly seen. Yeah. That is almost exactly what you see on the pictorial pages. It's the only example, though. And I was trying to find also parallels because I couldn't explain the phenomenon, so this thing now. And I couldn't find the shaft grave scene. The nakedness. Oh, yeah, the nakedness on the yeah. And the chariot and the person on foot, but not really the same context. No, but anyway, you get what you mean. Yeah. So I thought. But we have so many good people on the pictorial pages. Many and the same thing. But not everybody. In most cases, apparently, I'm not sure, correct me if I'm wrong, because I'm not a Victoria Vase master. And from what I counted, the majority didn't hold anything. From those that did hold something, most held these gauzes, whatever they were, not weapons really, which we see on your fresco, the fresco that you mentioned, as ritual. Obviously, because it's on the processional way. So it's a ritual thing. Well, yeah, of course, where it is and where it's going to. Yeah, but it's very strange.
this nakedness on the pictorial craters of these men, whereas the others on the chariots are dressed with elaborate robes, and they're all normal robes anyway. And something else, for the height of the Mycenaean period, that is the 14th, 13th century, I think that I agree with Marisa that you'd have schools, workshops, completely separate, because it would be enough work for you. Yes, yeah. In the 12th century almost, after the fall of the palaces, of course, for Andreas, okay, perhaps you have a move from the artist that used to work for the palaces, for the walls, the wall paintings, perhaps they moved on too. But I don't think it's the same, you know, it's different. Yeah, but it's different. I'm not talking about the rule here, I'm talking about... the exception, no. Special talent that could perhaps... Not impossible, that. No. I'm not talking about the rule. No. It's actually the contrary, what I believe. Since we have a specialized trade, we have people working on producing Mycenaean pictorial craters for export. You can have, you know, the same band working all around the East or whatever. Just saying. No. I think we move to a comment by Andreas. And then there is one comment here, one comment there, or a question. Perhaps then, after that, we move to the YouTube. Okay. If you don't doubt. Okay, let's start. So, seeking for more means to support our residents, we should include also clay laminates, which are very rare, but by coincidence, both of them have been identified and published by Professor Howard. One from Le Candy, the second from Mycene. The second one is from Miss French. Okay, thank you. So, we do have a third means could offer more in this discussion. Second, it's not a question, but my certainty that when the material is considered to be 3B2 from the House of Plaques, will be published, yes. Both ladies know very well this material, I think that this question shall be merged, all these questions, into one. And who has the material? I mean, who's got the publishing? Well, that's what he's publishing now. Okay. He's publishing it himself. I mean, he's finished the text, so it's waiting to be published by the AVBN. Okay. Mm-hmm. So thank you. So continuing yesterday's idea about the temporality of the profession, today I talked with Manolis a little bit more on this. And so people who work with pottery more can say that better than I can, that a potter's profession is not throughout the year. It's mainly in the summer. People who work with plaster will tell you that a plasterer's profession is mainly from autumn to spring, when it's cooler and damper. And so it is possible that the people who cannot work part of the year are doing something else, as they do today. My point, if I'm permitted, is not the means, it's the goal. I can answer to this. Goal. Yes, goal. Well, we have to bear in mind that the collapse of the so-called Mycenaean world was not the collapse of the world, but collapse of the system. The people there, from the process of civilization of culture, survived. So the elites who were serviced by specific workshops disappeared. When the so the others had to satisfy the demands of the rest of the community. And as far as Andreas' communication is concerned, after the collapse of the system which was controlling the Aegean and the Mediterranean, the seas for a while became uncontrolled. So in the north of the European Gulf,
it was a very good refuge for pirates. I don't think there are... Well, actually, Thucydides believes that East Locrians were famous pirates. Ah, really? Yes. Well, that's why there is no precedent and there is no future. Yes. Yeah. On the other hand, Thucydides, concerning the ships and the batteries, delivers that after the Trojan War, and that is after the collapse of the Mycenaean palace system, many stasis. Well, the stasis mean and that's why the palaces were all this iconography shows that the batteries were between the same form, that this war it was not a war from outside, it was not a peaceful period. And probably pirates from different parts of the Aegean. Yes. I think it seems that we enter perhaps there was a civil war. General discussion. Yeah. I don't know. So let's ask you to just to go back for one minute and just a comment, because we did not see much, I'm afraid, of painted so-called offering tables in this workshop. So I wonder if there will be any information or answers regarding transfer of skills or technology. It's again a plaster object painted with color, but of smaller scale, definitely of different dimensions. So maybe some work on this, although I'm not sure about the horizon, chronological horizon of the extent of this object, but maybe some further studies on that could shed some light, maybe not. Just a thought. It's a good point because you have cluster on clay, right? So you have someone who's they have a clay skeleton, right? And on that you put the plaster. So you have someone who is, or at least working with someone that manipulates both clay and plaster. So it's I think it's a valid point. Yes, I feel covered somehow, but anyway, we know that as far as the different materials and the question of the face of the warriors and the steel, we know that even in Palestine workshops, there were people who were capable to work on more materials. And we know for certain, even from Plinius, that certain great sculptors were even great carpenters. Namely, we know very well. And after that, of course, we have the collapse of the terrible and concentrated palatial system. But the linear beam was vanished and other very, very high skill shoes required materials. We know Tarasia and all this. But the art of pottery, it seems that survived. Because finally, as we thought, finally the clusters of this population survived. Even in Boeotia, where we know from Thucydides, yes? They need cooking pots, drinking cups. Also others, because some sanctuaries even survived. As for example, the famous one in the Koinon of the BOT, of Poseidon. And I find absolutely logical that parts of the elite and people who were skilled and so on in before, that kept the art even of painting. So, it is possible. I don't find any problem. Because you're looking at this. Yes, this was not my point. My point was that this is social speaking. Yes, I agree. But here we're speaking according to the evidence. And what I've seen,
I mean, most of these comparisons, I have not been convinced that they were the same painters that made this specific pieces, which we've seen on this screen, apart from one exception. This was my nothing else. Only for this case. I mean, if we speak about the stili, and there's no doubt about it, yes. But I don't speak about this. I speak about pottery. Mycenaean pottery and Mycenaean frescoes, as you see. Okay. There were some comparisons there. And except for one case, the rest were very different in the style. This one, my friend. I think now that time is getting short. So, I am asked only for everybody. Yeah. Are we sure that we have all the evidence for this period? No, because a few years ago, he was not discussing. So, now we can imagine Calafort. So, I wonder now, is there any short question that you have that will be put to any of the three last speakers? So, please put that question. You have one. Okay. Luis Tocaroni, actually. I want to inform you that when we started looking about the reconstruction for the boat we found in Rocco Menor's wall painting, and what seemed to us more equal to the formology of the boat was the one with the boat pattern. What is that name? Sipata. I don't know if you agree about that, and maybe Mr. Arabagnos could help me about the chronology, because I think it's quite close, or not? Orchomenos? No. Orchomenos is not close, and neither locally nor temporary. Mm-hmm. I mean, dating. But the idea of a ship is a yes, the idea of a ship. But about but, the tariff, you know, the basic principles of ship construction would not be forgotten until today. For example, the warships are low hull and not wide, so to be maneuverable and to drive fast. And cargo ships are roomy, to have room to for, I say, products to transfer. So, do you have a question for any yes, of the I have a question speakers? For yeah, Vasha. Και γενικά, επειδή δεν ξέρω από φωτογραφίες, are there any what paintings certain of the three scenes. Sorry, I missed the question. Three scenes. Because you compare the warrior vase, that is three middle, with one painting. I was talking to you, I apologize. No, they are not stratified. Three C middle frescoes at all. The only stratified example comes from the religious center at Mycenae, is the one that I showed, once dated by Milonas in 3C early. Yes, this year. Doubtful somehow, because the stratigraphy shows the very end, not the very beginning of this phase. So, no, we don't have any fresco safely dated in 3C. Boulogis claims that according to Killian, when they were excavating Tiris, possibly Puri might give us some information, they both thought that a floor painted in red brushstrokes can be attributed to this phase, but this was never published and we've never seen anything. Yes, it wasn't, there wasn't any representation. No. It was simply stucco. And what Kian referred to was actually
Example. By contrast, only at my senior was the question. So, thank you very much for your attention. I now give the floor to the organizing committee. The members who are present. We are too late. Αυτό μπορώ να κάνω ένα σχόλιο που είναι μέσα στη συζήτηση. Κάντε. Ήθελα να πω ότι σε αυτό το πολύτιμο ψηφοφορίο, το βιβλίο των Περιούσεων, υπάρχει μια παράληψη που είπε με τη Σιμάνο και να παρακαλέσω την Επιτροπή και τον Ανδρέα ειδικότερα, αν μπορεί να το πάρει να κάνει. Στο διεπιστημονικό πρόγραμμα του κυρίου Ήμο Τίνς δεν αναφέρονται παραδομής τα ονόματα του συμμετοχής του Αριστολίου, του Παριστολίου και του κυρίου Θανασίου. Έγραψε αυτό που μου έστειλε ο Ήμο Τρίτς. Ο Ήμο Τρίτς ισχυρίζεται ότι έγραψε αυτό που πήρε τον Μπορώ να σας στείλω. Πάντως στην παρουσίαση του Τρίτς δεν ήταν τα ονόματα. Το είδα, έτσι ήταν σωστό. Και εγώ δεν ήταν. Ό,τι και να είναι, εσύ όταν είδες ότι λείπουνε θα έπρεπε να συμπληρώσεις. Δεν ήξερα τι θέλει. Δεν κατάλαβα. Ένα πρόγραμμα που γνωρίζει ότι το έχουν ξεκινήσει από μαζί, δεν ξέρει τι θέλει και του τρίτου. Θέλω να σε βεβαιώσω ότι αυτό έλεγα. Λοιπόν, εγώ είπα αυτό που ήθελα να πω. Παράκληση μου ήταν να υπάρξει ένα εράτο να κυκλοφορήσει από του πυθύρα του βιβλίου και γενικώ να κάνω να φτάσει το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. More expression, if you like, with the paint.
And at the same time, we have quite enough evidence from several islands that the rock art goes on with a different with different motifs. Going to the Bronze Age, we have the dramatic shift to the paintbrush, and this is the main, I think, field in which this symposium was addressed. So, we have some rivalry between the paintbrush and the clay modeling. But I think we can easily distinguish between the two, as one representing fine art, the other is just the modeling. Clay modeling is rustic, as we saw from the examples presented. Great refinement of the paint brush work comes from Camares with his exquisite drawings, lines, themes. And of course, the multiplication of colors. That was in Crete. In the Cyclades, we have a similar sort of movement with a gradual involvement of more than one colors and a gradual shift from geometric to more naturalistic patterns with floral and animal motifs, finally including the human figure. And also at the same time we have the appearance within the sphere of painting imaginary creatures like the griffin, and you saw in the pottery workshop the monumental appearance here. So this also, I think, show the influences coming from outside. I don't know whether this have also influenced the ideological world, but there are elements coming in. And finally, we end up with landscapes and specific scenes which can be considered, if not narrative, if you don't like the term, but they remind the viewers of the time that they may have a story to tell. Perhaps myths, perhaps some stories of which we have no idea. We must not forget that all these stories, old stories, have been later written down in Homer. So oral narrative certainly existed among people, especially among sailors, among fishermen who narrate their, or hunters too, and probably exaggerate their stories. I think within this we realize that gradually the paintbrush enhances daily life and also depicts the development of the world as they conceive and as they live, these people. So, you want to go ahead? Fishermen's sails are all about size. Sorry? Fishermen's sails are all about size. Yes. And hunters too. Yes, hunters, yes. Especially those from Kesfungarales, the sponge divers, ooh, the stories they tell others. Because they imagine another world in the depths of the sea. So after that we come to the
late Bronze Age, where the paintbrush is, well, we leave the apotheosis of the paintbrush. Carry on. And not only through the art of paintbrushes. No, no. But also on some sort of media. A huge basin, a huge koiné, is about to be created. So these images, these standardized images, but with a lot of gaps and inconsistencies, at the early stages of the late Bronze Age, namely the early Messinian period, the Cycladic, late Cycladic one, and the mature phases of the new palaces in Crete. From that time on, I think that paint brushes, such as every other means of representational art, obeys more important needs and ideas. So paint brush becomes the means. The goal is the image that is narrating a history, that is creating a symbol that reflects the power of kings and of later on the military elite. To my opinion, Mycenaeans make it better. Meaning that there is fewer inconsistencies in at least the way we can follow the art, the means. And let me stress you my point, which is seeking for dialogue does not necessarily mean that we seek for transplantations, at any rate, metemphytesis, like that something has to be found here and there, there and here, and so on. And the case of Akrotiri is a strong case, I think. How these very well conceived images, already formulated in the Middle Cycladic times, either directly, not contemporaneously, but rooted in these societies' art, were reproduced on a larger scale and through via other means. A lot of gaps do not permit us to tell a story about paintbrushes, and I think this was not the the goal, yes, for this conference. There's a lot to be done in the future. There are a lot of questions to be addressed. For example, I would like to ask Emily if our symposium could continue for some hours. What's news from Pylos? Ah, yes. let me say just an example of what's missing, not only this conference, but in general. My question for Dr. Arvandinos might be, why don't you have any pictorial pottery in Thebes? And now, Dr. Arvandinos reacted like, of course we have. We even have 3C. It's stratified. We have earlier published by Vaso, and I think that there will be more and more. I'm afraid about it. I don't think there will be. Because we excavate so many years, about 30, and the crop is very, very thin. So it's in Messinia, which has other genre of inconsistencies. About idiosyncrasies. Yes. So. That is. No. Yes, please. It's not an answer. Answered yes. Okay. Concluding or coming to an end.
Let me mention some names of some scholars who either are among us or who have passed away that have contributed a lot to what we are trying to answer to in this conference. And I would like to refer to Emily Vermeulen as the first excavator of frescoes at Akrotiri, the first collaborator of Spiridon Marinatos, actually. Let me refer to Sara Immelver, a brilliant mind in iconography. Let me also refer to Kostis Iliakis, chief painter of Marinatos, and all this crew of skilled, of talented people like Iakovos Michailidis, like Perakis, like Stavros Angelidis, and so many. And let me send a greeting and a warm hug to Ellen Davis on behalf of all of us. I would like, excuse me, Andrea, to remind to everybody of us that art in general is a means of propaganda. Propaganda of the authority, whether political or religious, propaganda of the individual to enhance his status, or in general, is a means of communication. That means propaganda is dispersion of ideas, and so, as a means of propaganda, I think we understood the different recipients of each time and the different senders of this propaganda. As director of this site here, I would like to thank you all for your presence here, for your good behavior, so that I'm not going to be accused that I brought crowds here making problems. And I want to thank also the team of Akrotiri. Unfortunately, I was not in when they finished because I had to go out. And congratulate especially the non-archaeologists of my team. Not that I ignore the archaeologists, but these were known through bibliography and other things. But these people who make a teamwork from different aspects of view, I think show our aims and our what we are trying to find to restore and resurrect the society of Akrotiri through time. Thank you very much. Our deepest thanks go also to all these young people, actually young people, friends, staying or acting or originating from this island, who have assisted us all. And especially Lefteris, who is silent under, under many qualities, yes. Or keeping all his qualities, represents this group of good friends. In Athens, I would like to mention Tania de Regine, who άντεξε όλα τα τελευταία πρακτικά θέματα so that the Osteris conference can be carried out. Thank you all. Let's go.
Yes.